Με ορμητήριο ένα διαμέρισμα στα Καμίνια, 39χρονη Ηρακλειώτισσα διεύθυνε εγκληματική οργάνωση που έγδινε επιχειρηματίες σε όλη την Ελλάδα, αποσπώντας με τηλεφωνικές απάτες χιλιάδες ευρώ από τα θύματα της. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της δράσης, τις ιδιοκτικές αρχές έφτασαν στην εξιχνίαση 40 κρουσμάτων, ενώ όπως αποδεικνύεται είχαν αποπειραθεί μαζί με τους συνεργούς της άλλες 232 φορές να εξαπατήσουν επιχειρηματίες. Το κύκλωμα δρούσε τα τελευταία 2 χρόνια με συγκεκριμένη μεθοδολογία και πρωταγωνιστικό πρόσωπο την 39χρονη. Ως άλλη μαύρη χείρα εμφανιζόταν ο σύζυγος είτε ως κόρη γνωστών επιχειρηματιών στις περιοχές όπου επέλεγε για να χτυπήσει. Απευθυνόταν σε συναδέλφους τους, κυρίως σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, φαρμακεία και ξενοδοχεία και τους εξαπατούσε λέγοντάς τους είτε ότι πέθαναν ξαφνικά είτε ότι νοσηλεύονται και χρειάζονται χρήματα. Όχι, δεν έχει γίνει σε αυτό το διάστημα που μιλάμε. Πλην όμως εγώ νομίζω ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να υποψιάζουν τον καθένα μας και να μην ευδίδουμε εύκολα σε αυτά. Η καλωστημένη απάτη πέτυχε το στόχο της σε δεκάδες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, με τους κατηγορούμενους να έχουν εισπράξει περίπου 72.000 ευρώ. Ενώ αν είχαν εξαπατήσει όλα τα θύματά τους, τα έσοδά τους θα ξεπερνούσαν τις 270.000. Όπως φαίνεται, παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια Ηρακλείου βρισκόταν σε εγρήγορση, αφού είχε ενημερωθεί από την ασφάλεια Αττικής και τις αστυνομικές αρχές της Κομωτινής, όπου καταγγέλθηκαν πολλά κρούσματα, η 39χρονη απέφευγε να απευθυνθεί σε επιχειρηματίες του νησιού, φοβούμενη προφανώς ότι θα εντοπιστεί. Κανένας δεν ζητάει στοιχεία τα οποία είναι προσωπικά από ένα τηλεφώνημα ή ζητάει να πληρωθεί κάτι ή ζητάει οτιδήποτε ή αν υποψιαστεί οποιοδήποτε κάτι τέτοιο, καλό είναι να μην προχωρεί, να το διερευνά περισσότερο και να παίρνει και συμβουλές από κάποιον, έστω για την αστυνομία ακόμα. Η ίδια ωστόσο φαίνεται ότι είχε εμφανιστεί επανειλημμένα στις διοκτικές αρχές του Ηρακλείου για να καταγγείλει διάφορα περιστατικά, δίνοντας έτσι στους αστυνομικούς την ευκαιρία να εκτιμήσουν ότι είχε άριστη γνώση του ποινικού κώδικα και πώς να αποφύγει τις επιπτώσεις του. Επιπλέον έχουν ταυτοποιηθεί 10 ακόμα μέλη του κυκλώματος με περιφερειακό ρόλο. Πρόκειται κυρίως για οδηγούς ταξί που αναλάμβαναν να παραλάβουν τα χρήματα από τους επιχειρηματίες και ενδιάμεσους συνεργούς που έπαιρναν τα χρήματα και τα μετέφεραν με κάθε δυνατή προφύλαξη στον 65χρονο βασικό κατηγορούμενο, αφού κρατούσαν το μερίδιό τους. Ο ίδιος με δέματα και μεταφορικές εταιρείες έστελνε τα χρήματα στο Ηράκλειο. Στο διαμέρισμα της 39χρονης, που ευνηδιάστηκε πλήρως από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ηρακλείου, βρέθηκαν 40.000 ευρώ, 10 κινητά τηλέφωνα, 4 υπολογιστές, αλλά και οι ατζέντες με τις σημειώσεις της. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη, τετελεσμένη και σε απόπειρα από δράστες που ενεργούν κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ροδόπης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από την ασφάλεια Κομωτινής ώστε να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας του κυκλώματος.